Να πάμε στον κύριο Νίκο Δερεδάκη, δάσκαλος, εκπαιδευτικός και ιστορικός. Έχει τοποθετηθεί αρκετές φορές στην εκπομπή μας. Να τον ευχαριστήσω θερμά. Κύριε Δερεδάκη, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές της Κρήτη TV και για μια φορά ακόμα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά. Κύριε Δερεδάκη, θέλω να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά, να ξεκινήσουμε με την ακριβή έννοια του όρου ολοκαύτωμα. Όπως ακριβώς το λέτε, είναι κυριολεκτικός ο όρος ολοκαύτωμα. Είναι ουσιαστικά μία γενοκτονία η οποία πήρε μία καταλυτική μορφή με αυτόν τον όρο και αφορά ουσιαστικά ξερίζωμα, να το πούμε ότι ξεπαστρέφηκαν ολόκληροι πληθυσμοί. Ακόμα και για τη γενοκτονία των Ποντίων και για των Αρμενίων θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα παρόμοιο όρο. Οπότε, απλά έχει καθιερωθεί. Ολοκαύτωμα και γενοκτονία, η υποερώτησή μου θα ήταν αυτή, είναι δύο όροι που συνδέονται. Ακριβώς, γιατί το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο και αφορά σκόπιμο, στοχευμένο αφανισμό συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, φυλετικά, εθνικά, σωματικά, πνευματικά, ψυχικά, οτιδήποτε σημαίνει αυτό το πράγμα. Κάποια παραδείγματα, λέμε ολοκαύτωμα, τι μας έρχεται στο μυαλό, τι πρέπει λοιπόν να μας έλθει? Το πρώτο πράγμα που μας έρχεται είναι αυτό το ολοκαύτωμα των Εβραίων που έχει καθιερωθεί να ονομάζεται έτσι, αλλά η χιτλερική ναζιστική Γερμανία δεν έμεινε μόνο στους Εβραίους και μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο τελικός στόχος. Ο στόχος του Αδόλφου Χίτλερ πολύ πριν ανέβει στην εξουσία με το περίφημο βιβλίο του «Ο αγών μου» εννοούσε τον αγώνα που θα κάνει, που θα έκανε έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει από όλα τα μοιάσματα όπως ονόμαζε για να παραμείνει η αρία φυλή, η καθαρή φυλή στον κόσμο για να μπορέσει το ανθρώπινο είδος να εξελιχθεί. Ο πρώτος του στόχος ήταν οι πνευματικά και σωματικά άνθρωποι που μειώνονταν. Άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, ψυχικά άρρωστοι, τους οποίους ήθελε να απανήσει με ευθανασία για να μπορέσουν, τους θεωρούσε άχρηστους για την κοινωνία και πραγματικά πρέπει να δούμε την αντιδιαστολή με την κοινωνία του σήμερα που αυτές οι ομάδες, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι και πρέπει να είναι σε πρώτη προτεραιότητα για όλες τις κυβερνήσεις, για όλα τα κοινωνικά κράτη τα οποία σήμερα βρίσκονται και θα πρέπει να λέγονται ανθρωπιστικά και είναι ανθρωπιστικά κράτη. Πραγματικά ο Αδόλφος Χίτλερ με την ναζιστική Γερμανία έδωσε ένα αρνητικό στίγμα στην παγκόσμια κοινωνία και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά γιορτάζουμε αρνητικά σήμερα. Θυμόμαστε αυτές τις στιγμές που ευχόμαστε να μην έρθουν ποτέ. Στη συνέχεια ήρθαν οι κομμουνιστές και κατέληξαν με τους Εβραίους. Συνολικά 9, μπορεί και 10, μπορεί και 11 εκατομμύρια άνθρωποι, κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό, έχασαν την ζωή τους σε αυτές τις μεγάλες ομαδικές, μπορούμε να το πούμε, εκαθαρίσεις που έκανε η ναζιστική Γερμανία με τα στρατόπεδα εργασίας, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και όλα αυτά. Ήταν μια πολιτική του Χίτλερ, εδώ κανείς μπορεί να αναρωτηθεί. Καλά, μια πολιτισμένη Γερμανία όπως την ξέρουμε σήμερα είναι δυνατόν να συνενέσει σε τέτοια εγκλήματα παρόλο που έχουν περάσει τόσες δεκαετίες. Ο Χίτλερ επένδυσε στο φόβο και στο άγχος κοινωνίας. Μην ξεχνάμε ότι ο Χίτλερ ανέβηκε στην εξουσία μετά το Παγκόσμιο Κράχ του 1929. Εκεί λοιπόν πάτησε και υποσχέθηκε στους ομοεθνείς τους ότι θα καταφέρει να κάνει τη Γερμανία μεγάλη, την ταπεινωμένη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο Γερμανία, οπότε έχοντας και γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά την προπαγάνδα, πάτησε εκεί πέρα και δυστυχώς ακολούθησε όλο το κράτος, όλο το έθνος της Γερμανίας τα χνάρια του Χίτλερ. Μάλιστα. Όσες φωνές αντίρρησης υπήρχαν, αυτές εξοβελίστηκαν,
έφυγαν, εγκατέλειψαν τη χώρα, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, θανατώθηκαν. Έχουμε ένα παράδειγμα τον Φρανς Νόιμαν, έναν διανοητή που έζησε εκείνη την περίοδο, ο οποίος ανήκει και στην φιλοσοφική σχολή της Φραγκφούρτης, ο οποίος εγκατέλειψε την Γερμανία, έφυγε, πήγε στην Αμερική και αναλύοντας αργότερα την πολιτική, έλεγε ότι ουσιαστικά ο φόβος και το άγχος είναι αυτό που καθοδηγεί τις μάζες και ουσιαστικά αποτελεί το μεγάλο πλήγμα στην δημοκρατία, την οποία ουσιαστικά κατέστειλε ο Αδόλφος Χίτλερ. Να μην ξεχνάμε ότι ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν εκλεγμένος, έτσι, ήταν καγκελάριος, ήταν πρωθυπουργός της Γερμανίας, αλλά με κάποιους τρόπους έβαλε, μάλιστα, να πούμε και μερικά ιστορικά στοιχεία, ναι, ο ίδιος έβαλε φωτιά στο Reichstag, δηλαδή στο κοινοβούλιο της Γερμανίας, κατηγορώντας τους κομμουνιστές ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι. Έτσι λοιπόν έστρεψε όλη τη γερμανική κοινή γνώμη σκόπιμα εναντίον των κομμουνιστών, τους θεώρησε κίνδυνους και μαζί με αυτούς συμπαρέσυρε και όλους τους άλλους υποτιθέμενους κινδύνους της Γερμανίας. Υπάρχουν αναγνωρισμένα ολοκαυτώματα και αναγνωρισμένες γενοκτονίες και υπάρχουν και γενοκτονίες που ακόμα δεν έχουν μέχρι και τις μέρες μας αναγνωριστεί. Έτσι δεν είναι? Σαφώς, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Αν κοιτάξουμε, γιατί εμείς συνήθως κοιτάζουμε στον πολιτισμένο ευρωπαϊκό χάρτη, υπάρχουν σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου τέτοιες εθνικές γενοκτονίες ή εκαθαρίσεις, οι οποίες αναζητούν κομμάτι στην παγκόσμια ιστορία για να ζητούν αναγνώριση. Έχουμε στην Ασία, έχουμε στην Αφρική. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά αυτό που έγινε στην Νότια Αφρική με την γενοκτονία των μαύρων εκεί πέρα, το apartheid, που ουσιαστικά ξεσπίτωσαν, διέλυσαν όλο τον ντόπιο πληθυσμό, ή δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι μια γενοκτονία οι καραβιές των μαύρων της απεικιοκρατίας, το δουλεμπόριο, οι οποίες τους έφερναν από την Αφρική για να δουλέψουν και να κινήσουν την ατμομηχανή της βιομηχανικής Αμερικής. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ανά τους αιώνες στην παγκόσμια ιστορία του πολιτισμού μας, που δυστυχώς δεν μας κάνουν καθόλου υπερήφανους σαν ανθρώπινο γένος. Όπως και το πάγιο αίτημα περί αναγνώρισης της γενοκτονίας των ποντίων. Να φέρω ένα θέμα το οποίο μας αφορά. Και τον ποντίο, ακριβώς, και η γενοκτονία των ποντίων, το οποίο είναι ένα πάγιο αίτημα, το οποίο βέβαια βρίσκει σε αντίθεση τη γείτονα χώρα, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα ιστορικά γεγονότα, είναι καταγεγραμμένα, μάλιστα, όσο και να θέλει κανείς να τα βάλει κάτω από το χαλάκι, αυτά δεν κρύβονται. Να πάμε στο σήμερα. Ποια είναι τα βασικά διδάγματα του ολοκαυτώματος? Πραγματικά η σημερινή κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούμε να πούμε ότι κινείται σε πολύ ευαίσθητες κόκκινες γραμμές όσον αφορά τις μειονοτικές ομάδες, τις ευάλωτες ομάδες. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα τεράστιο μεταναστευτικό κίνημα, το οποίο τέτοια μεταναστευτικά κινήματα υπήρχαν στη διάρκεια των αιώνων από τη μία περιοχή του πλανήτη στην άλλη. Σήμερα βλέπουμε ότι συνεχίζεται αυτό και είναι ένα πολύ ευάλωτο κομμάτι. Βλέπουμε καραβανιές και καραβιές ανθρώπων που ζητούν μία καλύτερη μέρα, να βυθίζονται οι βάρκες, να αυτοβυθίζονται, να τις βυθίζονται και να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Όλα αυτά είναι πράγματα και θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολούν, πρέπει να μας προβληματίζουν, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό και είναι ίσως το πρώτιστο από τα θεμελιακά δικαιώματα του ανθρώπου. Να ορίζει τον εαυτό του, να ορίζει τη ζωή του, να ορίζει το είναι του. Και πρέπει λοιπόν, ναι, να μην παραβλέπουμε και να μην αληθωρίζουμε σε τέτοια θέματα που μπορεί να μην αφορούν το σπίτι μας, τη γειτονιά μας, αλλά αφορούν τον πλησίον μας, και εκεί φαίνεται η ανθρωπιά, εκεί φαίνεται η μεγαλοψυχία του ανθρώπινου είδους, του ανθρώπινου γένους, που δεν πρέπει να χάσει σε καμία περίπτωση αυτό που λέμε κοινωνική συνοχή και κοινωνική αλληλεγγύη. Κύριε Δερεδάκη, θέλω να εκμεταλλευτώ λίγο και την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, την οποία κατέχετε, και να σας ρωτήσω
αναφορικά με την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν τα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα προκειμένου να αναδειχθούν αυτά τα μηνύματα τα οποία προαναφέρατε και αυτά τα διδάγματα τα οποία προαναφέρατε από την έννοια και τον όρο ενός ολοκαυτώματος. Είναι πάρα πολύ σωστή και η ερώτησή σας και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω με την ουσιαστική μου ιδιότητα ως εκπαιδευτικού. Ο ρόλος πλέον του σύγχρονου σχολείου, το οποίο αρχίζουμε σιγά σιγά και το κατανοούμε και στη χώρα μας, δεν είναι μόνο το γνωστικό αντικείμενο, είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που πρέπει να μπορέσουν να έχουν οι μαθητές, να μπορέσουν να τις κατέχουν και να τις κάνουν βίωμά τους για την κοινωνία τους. Τα σχολεία μας εδώ και στην Ελλάδα πλέον δεν είναι εθνικά, είναι πολυπολιτισμικά. Έχουμε στην κάθε σχολική τάξη, στο κάθε σχολείο έχουμε ανθρώπους, μαθητές από όλα τα μήκη και όλα τα πλάτη του πλανήτη. Έχουμε άσπρους, έχουμε μαύρους, έχουμε κίτρινους, έχουμε Σύριους, έχουμε Ινδούς, έχουμε Αφρικάνους, έχουμε τα πάντα. Δεν είναι το ελληνικό σχολείο που έζησαν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας. Εκεί λοιπόν είναι μια πρώτισταξ ευκαιρία να γίνεται ένα βιωματικό καθημερινό μάθημα περί ισότητας, περί αγάπης και αλληλεγγύης του ενός προς τον άλλον. Είμαστε αυτό το μήνυμα που περνάμε, είμαστε όλοι διαφορετικοί, είμαστε όλοι ίσοι. Και δεν είναι μόνο θέμα φυλετικό, έχουμε παιδιά με ειδικές μαθησιακές ικανότητες, έχουμε παιδιά τα οποία υπολείπονται κοινωνικά, έχουμε φτωχά παιδιά. Όλα αυτά πρέπει η κοινωνία να τα αγκαλιάζει, να τους φέρεται ισοδύναμα και να δίνει η κοινωνία μας, αν θέλει να ονομάζεται πολιτισμένη, ίσες ευκαιρίες και ίσες δυνατότητες σε όλους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Δερεδάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.